ο Φόρσα ανέθεσε τη μελέτη και τις δύο μελέτες μαζί, τις παρέλαβε το ΠΕΣΔΑ, ο τέτης ΜΠΕ, γιατί η ΣΜΕ εκπονεί το νομιλητικό πτυχίο κατηγορίας 27 και μπορεί ο ίδιος ο μελετητής να καταθέσει και αυτόνομα, έτσι. Και απέστειλε ο Φόρσα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για έγκριση τη μελέτη του ΠΕΣΔΑ και της ΜΠΕ. Την απέστειλε ο Φόρσα. Ωραία. Αυτό έγινε με το υπαρχμό πρωτοκόλλο 289-22-2016 έγινε από τη Φόρσα. Επειδή σε αυτή την αποστολή είχαμε πει και στα συμβούλια Φόρσα ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα, δεν τηρήθηκε η ομόφωνη απόφαση 3-2016 του οργάνου σε 5 σχετικά που είχε αυτή η απόφαση του οργάνου, με το πιο εξόφθαλμο ότι υπήρχε ποιοτικός όρος στον ΠΕΣΔΑ για την είσοδο των απορριμμάτων, ενώ η 3-2016 του οργάνου ξεκάθαρα ρητά αναφερόταν να αφαιρεθεί ο ποιοτικός όρος, ήταν το πιο εξόφθαλμο αυτό. Αυτή η ΣΜΕ που έχει βγει σε διαβούλευση σήμερα λοιπόν, δεν έχει ενσωματώσει τις αλλαγές, σαν γενικό σκεπτικό. Και θα σας πω και ειδικότερα σε ποιο σκεπτικό, γιατί νομίζω ότι στην έκρη δεν διαβάσετε. Αλλά το πιο βασικό είναι, ο ΠΕΣΔΑ αναφέρει, θα το διαβάσω ολόκληρο, όποιος δήμος ή ομάδα δήμων το επιθυμεί, μπορεί να αναπτύξει τοπική μονάδα μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων. Η ανάπτυξη των τοπικών μονάδων μεταβατικής διαχείρισης με χρήση τεχνολογιών, μηχανικής διαλογής, ανακύκλωση και υποβοστοποίησης, οι οποίες μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και μετά το πέρας της μεταβατικής διαχείρισης, επιτρέπεται από το ΠΕΣΔΑ. Μετά την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ, οι μονάδες αυτές μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν εφόσον οι δήμοι τις αναπτύξουν το επιθυμούν, με τρόπο λειτουργίας που θα συνάδει με τα οριζόμενα στον ΕΣΔΑ και την κείμενη νομοθεσία. Καθώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ασφάλεια τα χαρακτηριστικά τους, οι λεπτομέρειες λειτουργίας και ένταξή τους στο συνολικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήματος του περιβάλλοντος νήσου θα καθοριστούν κατά περίπτωση εκτιμώντας τη δυναμικότητα, τον τρόπο λειτουργία τους και τα συνολικά δεδομένα στη διαχείριση αποβλήματος της περιφέρειας με μεταγενέστερες αποφάσεις του πλουσού του Φόρσα όταν προκύπτει η σχετική ανάγκη. Αυτό συμπεριλαμβάνεται στο ΠΕΣΔΑ. Η ΣΒΕ τι λέει. Η ΣΒΕ στη σελίδα 434 κεφάλαιο 461 αναφέρει άλλο πράγμα. Το διαβάζω. Οι τοπικές μονάδες μεταβατικής διαχείρισης θα μπορούν μετά το τέλος της μεταβατικής περίοδου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για τη διαχείριση του περιεχομένου των δάμων ανακύκλωσης με μηχανική διαλογή και τη διαχείριση του περιεχομένου του κάδου διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων. Είναι ο καφέ κάδος. Για βιολογική επεξεργασία. Προγωστοποίηση. 7-12 του 10 ο κύριος Χατζημιχάλης, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, εκορεί την αρμοδιότητα των Φόρσα των Ομαρχιακών στις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Και έρχεται ο κύριος Αποστολόπουλος στους Γενικός Γραμματέας με τον νέο θεσμικό πλαίσιο. Στις 12 ή 13 Ιανουαρίου του 12, αυτή η απόφαση Χατζημιχάλη ήταν για ένα χρόνο, για το 11. Και έρχεται ο κύριος Αποστολόπουλος τον Ιανουάριο του 12, δηλαδή μόλις έληξε η απόφαση η πρώτη, και την εκχωρεί στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ. Βγάλετε εσείς συμπέρασμα. Ο διαγωνισμός σέρνεται, έτσι, και υπάρχει το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση. Η δική μου η άποψη είναι ότι αν δεν θέλουν αυτή την απόφαση να την τροποποιήσουν, που από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν, έτσι, την απόφαση Αποστολόπουλου, και δεν σταματήσουν ή κάνουν οτιδήποτε με διαγωνισμό, ό,τι και να λέμε είναι στο οργάνο του Καραγκιόζη. Να το πω απλά. Συνεπώς από εδώ και πέρα, εγώ προσωπικά σταματάω να ασχολούμαι με το θέμα και να ψηφίζω παρόν. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να το δούμε και το έχουν όλοι δει, είτε έρχονται και συγκρίνω τον μελετητή, είναι η αποκατάσταση στο χαδά. Μας λέει στη σελίδα, και δεν ξέρω μετά αν το εξήγησατε και δεν το εξήγησατε καλά, μας λέει στη σελίδα τη συγκεκριμένη, μας δώσει ένα κείμενο, το οποίο το έχω και εγώ. Στο πίνακα 4.72 η αποκατάσταση των ελληνικών κατά τη τελευταία του ρολίου προηγεί την υλοποίηση των έργων διαχείριση, η οποία ήταν τελικά δημιουργούν. Δεν είναι ξεκάθαρο πως αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Οι χώροι ανεξαίρετη διάρκεια των χρημάτων μπορούν να αποκατασταθούν εφόσον τα ρεύματα που οδηγούνται εκεί
συνταμειωθούν με τη διαλογή στην πηγή, εκλαθούν προδιατήρηση, ανάπτυξη αξιοποίηση και τελικά σταματήσουν πραγματικά τα πέρατα απορρίμματα στην κοινή εμπόρευση. Αυτό έχει σημαθεί ήδη από το 2011. Εκείνο, 19 του Υπουργείου, με βάση την παραπάνω από όσοι πρώτα πρέπει να αποκτήσουν τα πράγματα από στην ΟΠΑ μέχρι διατήρηση. Και έπρεπε να εξηγήσει η αποκατάστασή του. Στο χρονοδιάγραμμα των έργων υλοποίηση, υλοποίηση των έργων τη μεταβατική περιοχή και αποκατάσταση του ΟΠΑ δεν μπορεί πρακτικά να συμπληρώσει χρονικά και σίγουρα έπρεπε να αξιολογήσει τον έργο. Κύριε Μουχαρδά, χωρί να υπάρχουν τα συνοδά έργα, ήταν υποχρεωμένοι αυτοί που είχαν την αρμοδιότητα και έπρεπε να τα λέτε συγκεκριμένα. Από την αρμοδιότητα που είχε η κρατική περιφέρεια στην αρχή και μετά την είχε η ελληνική. Τον Ιούνιο του 2011 και μετά έπρεπε να έχουν πριν την αποκατάσταση στο ΧΑΒΑ τα συνοδά έργα που θα προκύπτουν την όλη αυτή τη διαδικασία. Και επειδή έρχονται πρόστιμα, εγώ σαν Δήμος Σπάρτης, αυτά δεν θα τα γνωρίζω και θα στραβώ νομικά σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι. Η ευθύνη, η δικιά μου, σαν ΠΕΠ, μιλάω. Έτσι, γιατί εγώ θα μπορούσα να πω ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει να συζητηθεί ήδη μέσα στο ΦΟΣΔΑ. Γιατί συζητάμε εμείς για ευθύνη του ΦΟΣΔΑ και για αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ, όταν εμείς ήδη δεν είμαστε ενωμένοι στο να ενισχύσουμε ένα ΦΟΣΔΑ. Και δεν το πάω σε επίπεδο προσωπικό. Έτσι, έπρεπε να βρεθούμε ενωμένα με μια κοινή στρατηγική. Αλλά δεν μπορεί να μου απαγορεύσει ένα σαν Δήμο να κάνει την προσωπήση όπου εμφανίζεται και μέσα στον εθνικό σχεδιασμό και στις κατευθύνσεις που δίνει ο Ευρωπαϊκός. Δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να απαγορεύσει σε ένα Δήμο να εφαρμόσει τα πρότυπα και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να είναι δρόμο. Να σταθούμε λοιπόν σε αυτό, να σταθούμε στην αυτονομία της αυτοδιοίκησης, μια και εμείς σκοτωνόμαστε τα πρόσωπα σήμερα και κανένας άλλος, χωρίς να φταίμε στις περισσότερες περιπτώσεις. Να σταθούμε λοιπόν σε αυτό και να πούμε ότι αυτά που δικαιούμαστε θα τα έχουμε και δεν μπορεί κανένα να μας αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα. Εγώ όπως είπα ότι πλαστεί στον πόρτο είπα ότι το χειρότερο πράγμα είναι να μην υπάρχει κίνηση. Θα επιμένω ότι πρέπει κάποια στιγμή η κεντρική κυβέρνηση να πάρει τις αποφάσεις που χρειάζεται. Πρέπει να μας δώσει και τον χρόνο ώστε να πάρουμε και τις παρακάμε προσωπική διαχείριση. Μέχρι να βρεθεί η τελική λύση, αλλά να προσπαθούμε να λύσουμε το τεχνικό πρόβλημα και την οριστική λύση με όλες τις διπλωματικές, με όλα τα προβλήματα, δεν θα εκτελέσουμε ποτέ και να γίνουμε αρχηγόροι και ενώθει που θα συμπληρώμαστε μόνοι μας. Κατά συνέπεια, όταν θα πάρει το πέντε να το μεταφράσεις και να δημιουργείς μια άρνηση προς μια επιλογή, είναι πάρα πολύ εύκολο, όπως μπορεί να πεις και πάρα πολλά όσα λέμε. Νομίζω ότι με την καινούργια αποστολική ηγεσία του Υπουργείου πρέπει να καταλάβουμε να τις καταλύσουμε και να τις καταλύσουμε οριστικά. Εγώ θέλω να πω, ως απλό μέλος και όχι από τη θέση του Πρόεδρου, θέλω να πω δύο πράγματα αυτονόητα. Όταν όλος ο κόσμος, ο πολιτισμένος, μπορεί να κάνει την ανακύκλωσή του, είτε κατά μόνας, είτε κατά ομάδας, είτε κατά δήμους, νομίζω ότι αυτό που είπε και ο Δημήτρης και ο Παναγιώτης αλλά και όλοι μας είναι πως είναι δυνατόν να υπάρχει μια δύναμη η οποία να τους σταματάει να κάνουν αυτό το αυτονόητο πράγμα, να δημιουργεί προσκόμματα για την επίλυση των θεμάτων που θέλουμε κι εμείς και από την άλλη μεριά το μεγάλο ερωτηματικό το οποίο έχω και το έχω εκφράσει είναι γιατί να μπαίνουμε σε μια τέτοια εσωστρέφεια και να χαλάμε τις σχέσεις μας και μεταξύ μας και όχι μόνο αυτών που παραβρίσκονται στην αίθουσα αυτή και είναι εκλεγμένα μέλη της ΠΕΒ αλλά και άλλων ανθρώπων που βρίσκονται εκτός της αίθουσας αυτής. Εμείς δεν λέμε τίποτα, λέμε το αυτονόητο. Να μας δοθεί η δυνατότητα να διαχειριστούμε στη χαμηλότερη τιμή πάνω στον εθνικό σχεδιασμό αυτά τα πράγματα που λέγονται απορρίμματα και τόσο καιρό δημιουργούνται αναχώματα στην επίλυση αυτού του θέματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω κάτι. Και νομίζω ότι εκφράζω τους περισσότερους γιατί έχουμε κάνει και ιδιαίτερες συζητήσεις. Υπάρχει και μια απόφαση, ο ΠΕΣΔΑ ψηφίστηκε ομόφωνα και είχε κάποια θέματα μέσα. Και βλέπω από την άλλη μεριά ένα μελετητή, ο οποίος συντάσσει τις ΜΠΕ και η οποία αυτά τα δύο κείμενα έπρεπε να συνάδουν, κάτω όπως λέει και ο τεχνικός σύμβουλος, τον οποίο έχουμε τοποθετήσει και
Και θέλω να εξάγω κι εγώ τη βοήθεια την οποία μας έχει προσφέρει, γιατί ο καθένας είναι στη δουλειά του και δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει και να γίνεται επιστήμον σε αντικείμενα άλλων. Ο οποίος έφερε λοιπόν μια εισήγηση και μάλιστα μου είπε, κύριε Δήμαρχε, αυτά τα δύο κείμενα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. Δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει ο ΣΜΠΕ, μάλλον να έχει ελλείψεις ΣΜΠΕ που αναφέρονται στο ΒΕΣΤΑ. Κύριε συνάδελφε, ακούστε κάτι. Αντιλαμβάνομαι και το έχω πει και άλλες φορές ότι τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα. Είναι μεγάλες αυτές οι δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν να συμφλήξουν τις χωρισμένες και διαιρεμένες φωνές. Νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του έχοντας στο μυαλό του τους ανθρώπους που πρέπει να εξυπηρετήσει. Και δεν είναι άλλοι από τους δημότες του. Και επειδή εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω κήρυγμα σε καμία περίπτωση, πάντα λέω αυτά που πιστεύω, πάντα λέω τις θέσεις τις οποίες και είμαι ανακίνητος, γιατί νομίζω ότι το δίκαιο είναι πάνω σε αυτές τις θέσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στον κόσμο μας να διατηρήσουμε αυτό που είναι κεκτημένο μας δικαίωμα. Και κανένας δεν μπορεί να μπαίνει ανάκομα στο εάν πρέπει να πάει ένας μικρός δήμος να πάρει αδειοδότηση και να του βγαίνουν στη μέση διάφορα προσκόμματα διότι ενοχλούν συμφέροντα. Δεν μπορώ να είμαι πιο ξεκάθαρο.